Mario Garefo. Yönetmen, yazar, senarist. Hayatı. Roma ve Atina'da film eğitimi aldı. 1998'den beri film endüstrisinde çalışmaktadır. 3 kısa film yönetti. Son kısası Gölgesini Besleyen Adam ile 210 Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. 45 ödül kazandı ve Raindance Film Festivali'nde en iyi uluslararası film ödülünü kazanarak BAFTA ödüllerine aday seçildi. İlk romanı The Unvaccinated 2018'de yayınlanacak ve Fransız yazar Pascal Bruckner tarafından sunulacaktır. Καλησπέρα. 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 Δεν το γνωρίζεις? Είναι μια αδελφή που κάνει μαγικά με τη σκιά του. Τον κάλεσε ο Ρόλαντ για να μας διασκεδάσει. Τώρα να δούμε τι μας ετοιμάζει. Ευγενείς κυρίες και κύριοι. Καλεσμένος από τον κύριο Ρόλαντ, που με τιμά με την υποστήριξή του, έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα φαινόμενο που η επιστήμη δεν μπόρεσε ακόμα να εξηγήσει. Όλους μας συνοδεύει στη ζωή μια πιστή σύντροφος. Από τη μέρα που βλέπουμε το φως, ως την ημέρα του θανάτου μας. Θα μαντέψατε φυσικά ότι μιλώ για τη σκιά του καθενός. Πάνε χρόνια που πέτυχα κάποια οικειότητα μαζί της. Θα σας ενδιαφέρε πολύ να μάθετε πώς μπόρεσα να φτάσω ως την ψυχή της σκιάς μου. Αν κάποιος από εσάς έχει την περιέργεια να δει πώς η δική μου σκιά έχει τις δικές της ανθρώπινες ανάγκες, τότε ενώ εσείς θα δειπνείτε, εγώ θα σας την παρουσιάσω. Με πολύ ευχαρίστηση δική μου και μια πρόσθετη αμοιβή εκ μέρους σας. Ένας αετός που πετάει. Ένας κύκνος. Στη λίμνη. Κι αυτός είναι ένας σκύλος. Τι άλλος θα κάνουν ακόμα? Έχει απόλυτο δίκιο ο αγαπητός κύριος. Ο καθένας λίγο πολύ μπορεί να κάνει τέτοιου είδους τεχνάσματα με τη δική του σκιά. Τι γίνεται όμως όταν μια σκιά παίρνει τη δική της ανθρώπινη υπόσταση? Thank you.
αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Οι υπομονετικές μελέτες που κάνω 12 χρόνια μου δίνουν τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω ένα φαινόμενο μοναδικό. Η σκιά μου. Μόλις την προστάξω γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός και τρέφεται. Τι θέλετε να της δώσουμε να φάει? Δεν μου αρέσουν τα κολλομαγιές. Φοβάσαι. Δεν μου αρέσουν. Τι θα δώσουμε τη σκιά μου να φάει? Έλα, δώσ' τους αυτό το μπούτι. Είναι λαχταριστό. Περίεργο. Το πιστεύεις εσύ? Λυπάμαι, κυρία μου. Πάνε χρόνια που δεν βυζένω το δάχτυλό μου. Είναι αχόρταγη. Ό,τι και να της δώσω, αυτή θέλει όλο και περισσότερα. Τι άλλο θα δώσουμε στη σκιά μου να φάει? Δώστε σε αυτά τα μανιτάρια. Πάρε και αυτές τις τυρόπιτες, γιατί είναι πετσικέ κόκκαλο. Αχλάδια. Δώστε σε αχλάδια. Να δούμε που θα τα βολέψει. Άκου, ψηλιά. Κρασί δεν πίνει? Δώσ' της κόκκινο που επαναφέρει την ψυχή στο σώμα. Θα κατουρηθώ απ' τα γέλια. Φτάνει τα μαγικά για σήμερα. Φτάνει! Είπα. Ευγενέστατοι κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι μια τόσο μυστηριώδης εργασία γεννά δυσπιστία και αμφιβολίες. Θα έρθει. Ωστόσο ο καιρός που θα αναγνωριστούν και θα βραβευθούν οι μελέτες μου για να επιτύχω την ανεξαρτησία της σκιάς μου. Σας ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη και καληνύχτα σας. Δώστε. Εντάξει τώρα. Έχει χάρη που λυπάμαι τη μάνα σου. Αλλιώς θα σου λέω. Δίνεται. Thank you.
del veneno prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Πού γυρνάς? Εσύ που έχεις χαθεί. Τι εννοείς? Ξέρεις τι κάνω. Ξέρω τι κάνεις και... είσαι θαυμάσια σε αυτό. Είναι λόγος αυτός να εξαφανίζεσαι από το σπίτι? Κοίτα, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Έχω μια καριέρα, αν θέλεις να το καταλάβεις, δεν σου φταίω εγώ. Ποια καριέρα? Ποια καριέρα? Τα παιδιά μας σε χρειάζονται. Αυτό ποιος το λέει, εσύ? Τα πράγματα είναι δύσκολα, το ξέρω και το ξέρεις. Εσύ! Δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Για ποια παιδιά μιλάς? Σταμάτα πια να είσαι φαντασμένη, τα παιδιά μας! Μιλάς για τα σκυλιά που έχεις μαζέψει? Πώς σε πείραξε εσένα? Ξέρουν ο πατέρας τους τι κάνει? Τι σημασία έχει αυτό? Δεν τα αγαπώ? Τα αγαπάς. Κι εγώ τα αγαπάω. Να ξέρεις, προτιμώ να με πληγώνεις παρά να με απογοητεύσεις. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Μικρά δεν θέλουν να κοιμηθούν. Σε περιμένανε. Τους έδωσες το γάλα? Η γιαγιά ήταν πολύ άρρωστη σήμερα. Δεν μπορούσε να φέρει. Έφερες τίποτα? Τι άλλο έφερες? Τι τα πήρες? Τι ωραία που είναι.
Δείξε μου πώς κάνεις το κόλπο με τη σκιά. Δεν είναι κόλπο. Φάε τώρα. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot.